λόγω λιτότητος, λόγω έτσι, και αυτοί ψάχνουν τη γέννηση του Δία. Θα στεναχωρήσουμε ορισμένους, δεν έχουμε κανένα πιστοποιητικό ή καμιά ληξιαρχική πράξη να παρουσιάσουμε γέννησης. Έχουμε όμως να πούμε το εξής, ότι πρέπει να τακτοποιηθούν αυτά τα θέματα, γιατί είναι μία συνέχεια της πορείας της δικιάς μας, της ελληνικής περίοδου, της ελληνικής πορείας. Και αν τα ξεχάσουμε, πρέπει να ξεχάσουμε τον Παρθενώνα, που ήταν προς τιμήν της θεάς Αθηνάς. Πρέπει να ξεχάσουμε στο Σούνιο το ναό του Ποσειδόνος και όλα αυτά. Άρα αυτή είναι η ιστορία μας, αυτή καταγράφουμε και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Έτσι, και το μουσείο, στο Μουσείο του Λούβρου, επειδή νομίζω δεν σταθήκαμε, μία κουβέντα μόνο, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ναι, δείξαμε. Στο Μουσείο του Λούβρου πώς αναφέρεται το δικτυόταν σε κάποια ευρήματα? Αναφέρεται στη σειρά Masterpiece, δηλαδή στα αριστουργήματα, ένα γαλματίδιο με ένα μηνοήτη σε στάση προσευχής, κατ' άλλους είναι η θεότητα. Και αναφέρεται ότι είναι έβριμα από το σπήλαιο ψυχρού, τον χώρο που κατά τη μυθολογία γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας. Αλλά το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ερωτηματικά. Δεν ρώτησαν το Υπουργείο Πολιτισμού προφανώς και το. Ναι, το Μουσείο του Λούβρου σαφώς. Γιατί θα τους έλεγε ότι το ψάχνουμε ακόμη. Και εδώ έχουμε την μεγάλη αντίθεση. Το Μουσείο του Λούβρου, το μεγαλύτερο μουσείο του κόσμου, παρουσιάζει το σπήλαιο ψυχρού σαν τοπογέννησης και ανατροφής του Δία και το Μουσείο Ηρακλείου κοφεύει. Πόσο λυπηρό είναι τον καιρό, μάλιστα όπως είπε και ο κύριος Πιταροκύλης, ότι που αναζητάμε όχι την ταυτότητά μας, τη χαμένη αξιοπιστία μας, και να προσπαθούμε, άλλοι γεννούν χώρους λατρείας και εμείς τους υπάρχοντες με φιλολογικά ντοκουμέντα. Κάντε μια ανοτελεία, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.